Ένα προϊόν για να είναι καλό προϊόν πρέπει να είναι ζυγισμένο σε όλους τους τομείς του. Μας ενδιαφέρει η αισθητική, μας ενδιαφέρει η εργονομία, η ποιότητα. Επομένως, όταν υπάρχει η προσπάθεια για μια τεχνολογία παραγωγής η οποία είναι εντελώς νέα στο συγκεκριμένο πεδίο, σε κάποιο βαθμό πάρα πολλά ζητήματα βρίσκονται στον αέρα. Το εγχείρημα ήταν πάρα πολύ τολμηρό. Θελήσαμε να συνδυάσουμε τον πλήρη αυτοματισμό με την καινοτομία των υλικών, προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό για τους πελάτες μας. Ο σχεδιασμός του προϊόντος για την κατασκευή του απαιτούσε τη χρήση νέων καινοτόμων τεχνολογιών. Τη χρήση συγκόλλησης με τη μέθοδο laser welding, δύο ανώμιων υλικών, τη χρήση μηχανών CNC υπό την επίβλεψη ρομποτικών βραχιών. Ουσιαστικά αυτό το οποίο ήταν πραγματικά μια μεγάλη πρόκληση ήταν να αξιοποιήσουμε μια τεχνολογία η οποία δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ μέχρι τώρα στον συγκεκριμένο τομέα για να παράξουμε ένα προϊόν το οποίο θεωρούσαμε τότε, θεωρούμε και τώρα ότι ξεφεύγει από τα καθιερωμένα. Η χρήση του αυτοματισμού και της καινοτομίας στα υλικά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να εκμηδενίσουμε τα κόστη που δεν δίνουν αξία στο προϊόν, προκειμένου το τελικό προϊόν στο καλύτερο δυνατό κόστος να προσφέρει το μέγιστο αποτέλεσμα. Πραγματική καινοτομία είναι νέες ιδέες, νέες τεχνολογίες, αλλά που πρέπει να συνδυαστούν με την επιτυχία και την απήχηση στην ελεύθερη αγορά. Το συγκεκριμένο ρομποτικό κελί είναι το μοναδικό στον κόσμο το οποίο παράγει συλλέκτη παίρνοντας πρώτη ύλη και φτάνοντας στο τελικό προϊόν. The WST technology is creating a solid bonding between the sheet metal structure and the glass by this high-end polyurethane material. WST technology and the Colofast PU material is being used in many different automotive high-end product applications. It was as well rewarding and challenging to introduce this at Calpak. Το project Calpak Prisma σηματοδοτεί την έλευση της Calpak στη νέα εποχή, στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Η υλοποίηση του project ήταν αποτέλεσμα μιας συντονισμένης και ομαδικής δουλειάς. Με απόλυτη δικαίωση και ικανοποίηση με το τελικό αποτέλεσμα.